Με λένε Παύλο Φίσα από τον Περέα, Έλληνας, και ότι συνάδει αυτό, όχι μια σημαία. Ήταν ξημερώματα 18 Σεπτεμβρίου 2013. Ο αντιφασίστας μουσικός Παύλος Φίσας δολοφονείται στο Κερατζίνι με μαχαίρι από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά. Εκείνο το βράδυ άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής, που οδήγησε στην καταδίκη και τη φυλάκιση σχεδόν όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας της νεοναζιστικής οργάνωσης. Από νωρίς το πρωί, δεκάδες άνθρωποι βρέθηκαν στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατζίνι, στο σημείο που δολοφονήθηκε, για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του. Έχουμε πάλι ένα νεκρό ήρωα. Όχι. Θέλουμε από εδώ και πέρα ζωντανούς ήρωες. Και ούτε βήμα πίσω. Ούτε βήμα πίσω. Αυτό να το καταλάβουν καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ούτε βήμα πίσω. Τέλος. Συμπληρώνονται 10 χρόνια από τη στιγμή που ένας νέος άνθρωπος, επειδή είχε αποφασίσει να περπατάει με ψηλά το κεφάλι, δολοφονήθηκε από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, και το κάνει, είναι να φροντίσει αυτή η μέρα να μην ξεχαστεί ποτέ. Είναι μια άσχημη, μια μαύρη σελίδα για την ιστορία της πόλης, μια πόλη που διαχρονικά έδινε αγώνες απέναντι στο φασισμό. Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Παύλου Φίσα τήρησε η Ολομέλεια της Βουλής. Στη μνήμη του Παύλου Φίσα πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, όπως και κάθε χρόνο, συναυλία στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών. Οι εκδηλώσεις μνήμης θα κορυφωθούν το απόγευμα με τη μεγάλη αντιφασιστική πορεία στο Κερατζίνι, η οποία θα ξεκινήσει από το σημείο της δολοφονίας και θα καταλήξει στον μπλόκο της Κοκκινιάς.